Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ελόγινοι κύριοι καθηγητές, εκλεκτό αγροατήριο. Καλησπέρα σας. Αφού με τη σειρά μου ευχαριστήσω και εγώ θερμά τον κύριο Βαρδαλά για την τρομακτικά συνεπή οργάνωση και εργασία, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτήν κατά τρόπο εμφανή ή αφανή, επιτρέψατε μου λόγω και χρόνου να εισέλθω κατευθείαν στο προκείμενο. Σε μια εποχή στην οποία οι κοινωνίες ανοίγονται ορμητικά στον χρόνο του μέλλοντος και οι άνθρωποι διασχίζουν τον χρόνο ερυπή οφθαλμού, με ένα αεροπλάνο, με μία βιντεοκλήση, με ένα φαξ, με μία δορυφορική εικόνα, ακόμα και από τα μέσα δικτύωσης Facebook, Twitter και τα συναφή, το κλείσιμο στον εαυτό μας και ο εσωτερικός μονόλογος, ο εγκλωβισμός μας στον τόπο, στο αίμα και στην εντοπιότητα κατά κάποια έννοια, ισοδυναμούν με αυτοκτονία. Κοινωνίες που μένουν κλειστές όταν ο κόσμος ανοίγεται, έχουν μόνο μία προοπτική. Αυτή του θανάτου. Υπό αυτήν την έννοια, καλούμαστε να ενταχθούμε και να συμμετάσχουμε σε αυτές τις διαδικασίες κατά τρόπο δημιουργικό και όχι μεταπρατικό. Έτσι. Η Ελλάδα, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στις εξωτερικές της σχέσεις με τους υπόλοιπους λαούς της Οικουμένης, οφείλει να υπάρξει ως εργοτέχνης, που δεν θα αρκείται στην αναπαράσταση της εικόνας του κόσμου, αλλά θα πραγματώνεται στην αναδημιουργία της και θα αναζητεί τον εαυτό της μέσα σε ένα νόημα καθολικότερο, πνευματικότερο. Συνεπώς, ζείται σήμερα ο άνθρωπος, ο οποίος περισσότερο και από γραφειοκράτης, θα λογίζεται ως ζωγράφος, άνθρωπος δηλαδή ικανός να αντιληφθεί την κοινωνία ως πίνακα ζωγραφικής, που αποφυλακίζει τα πρόσωπα από τη δεσμότρια στατικότητά τους και τα καθιστά ανυπότακτα στον κόσμο και στον χρόνο της φθοράς. Ως αρχιτέκτον που σχεδιάζει τον χώρο, μέσα στον οποίο ο χώρος ανακυκλώνεται δημιουργικά, δίνοντας έτσι μορφή στην ιστορία. Ως μουσικός, που με τις μελωδίες του μεταρσιώνει τις ανθρώπινες ψυχές. Ως ποιητής, που αρθρώνει τα ανίποτα. Ως εκ τούτου περισσότερο και από την επιβολή φοροεισπρακτικών πολιτικών, προέχει η δημιουργία πολιτισμού. Καλούμαστε να ανοιχτούμε στον ωκεανό της αιωνιότητας προς εξερεύνηση μιας νέας, βαθύτερης πνευματικής πραγματικότητας, υπέρχρονης και υπερκοσμικής, στον ορίζοντα της οποίας ανασυντίθεται δημιουργικά ο χρόνος και καθιστά το νόημα φορέα νοήματος και δεν το εγκλωβίζει σε συμβολισμούς. Εν προκειμένου, ο στόχος της πολιτιστικής διπλωματίας είναι ακριβώς αυτός, να υποδείξει δηλαδή επί κάτω τις ακριβείς συντεταγμένες αυτής της πορείας. Έχει σημασία να αντιληφθούμε ότι πλέον η ραγδαία εξάπλωση της πληροφορίας σε συνδυασμό με την αύξηση της τεχνολογίας έχει εντείνει τη δραστηριότητα μη κρατικών δρόντων, με αποτέλεσμα μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολυεθνικές εταιρείες ή θρησκευτικές ομάδες, think tanks, κοινωνικά κινήματα ή ακαδημαϊκοί, να καθορίζουν νέους κανόνες, αλλάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ολόκληρη τη δομή των διεθνών σχέσεων. Έτσι, η Κίνα αντιμάχεται την Google, το Ηνωμένο Βασίλειο τη Wikileaks, η Αμερική την Al-Qaeda και ούτω καθεξής. Η συνύπαρξη λοιπόν αυτών των κρατικών
αυτών των, του κράτους με τους νέους διεθνείς ρόντες, τους μη κρατικούς στην πλειοψηφία, τους κρατικούς διεθνείς ρόντες, μας υποχρεώνει να σκεφτούμε την ανάπτυξη ενός νέου είδους διπλωματικών σχέσεων που εκτός από τη συλλογή πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων θα έχει κυρίως προοφθαλμόν την κατανόηση της κουλτούρας, δηλαδή των αξιών και των συμβόλων των άλλων χωρών. Μέχρι σήμερα η διπλωματία διεξαγόταν κυρίως μεταξύ κυβερνήσεων, με τους διπλωμάτες να διαπραγματεύονται με άλλους διπλωμάτες. Στη μετανεωτερική εποχή στην οποία ζούμε, οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Το συμφέρον ως αφετηρία διαπραγμάτευσης δεν αρκεί για να επιφέρει μια ευκαιρή συνεννόηση, με συνέπεια συχνά να οδηγούμαστε σε αδιέξοδα. Όταν όμως κανείς γνωρίζει τους φόβους, τις χαρές ή τις οδύνες ενός λαού, γνωρίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματευτεί μαζί του. Διότι ο πολιτισμός είναι αυτός που συνέχει τις ψυχές. Απόδειξη ότι στους δύο παγκόσμιους πολέμους οι συμμαχίες μεταξύ των κρατών ορίστηκαν πρωτίστως μέσα από τις κοινές αξίες και δευτερευόντως μέσα από το συμφέρον. Συμμαχίες που δεν συνέχονταν ποτέ από αξιακά κριτήρια, ουδέποτε τελεσφόρησαν. Διότι το συμφέρον από μόνο του δεν αρκεί για να δέσει δύο ψυχές στον χρόνο. Όταν λέω δύο ψυχές, αναφέρομαι σε δύο διαφορετικά μέρη. Τέτοιες σχέσεις στην πρώτη κρίση καταραίνουν. Ένα λαμπρό παράδειγμα είναι αυτό του μεταπολεμικού κόσμου. Έτσι, αναφέρομαι στη συμμαχία μεταξύ Σοβιετικής Ενώσεως και Αγγλοαμερικανών. Μια ευκαιριακή συμμαχία για να αντιμετωπιστεί ο αντίπαλος. Αλλά μετά από το 1945 ήταν εμφανές πως τις δύο αυτές πλευρές χώριζε ένα χάσμα αξιακών κριτηρίων. Ως εκ τούτου λοιπόν καθίσταται πρόδειλη η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου είδους εξωτερικής πολιτικής, η έννοια του οποίου θα μπορούσε να συνοψιστεί σε λίγες μόνο γραμμές. Γραμμές οι οποίες γράφτηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τόμας Τζέφερσον, στο γράμμα του προς τον James Madison. Είμαι ενθουσιώδης με το τομέα των τεχνών, γράφει. Αλλά είναι ένας ενθουσιασμός για τον οποίο δεν αισθάνομαι ντροπή, καθότι η αποστολή τους είναι να καλυτερεύσουν την αισθητική του λαού μου, να αυξήσουν την φήμη τους και να συγκεντρώσουν πάνω τους τον σεβασμό ολόκληρου του κόσμου. Αυτό είναι πολιτιστική διπλωματία. Μία άσκηση εξωτερικής πολιτικής μέσω των τεχνών, των επιστημών, της γλώσσας και της θρησκείας, αλλά και του ευρύτερου τρόπου του βίου ενός λαού. Η αποστολή της πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι η προσέλκυση του θαυμασμού μέσα από την ανάδειξη των εθνικών πολιτιστικών επιτευγμάτων, αλλά ο καθορισμός επωφελών συνεργασιών μέσω της οικοδόμησης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και λέω εμπιστοσύνης, διότι σε έναν κόσμο ο οποίος βρίσκεται εν εκρήξη και εν εξάρση, όπου όλα βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και δράση, και τίποτα δεν παραμένει αμετάβλητο, έχει ιδιαίτερη σημασία να μπορούν να σε εμπιστευτούν. Και υπό αυτή την έννοια, όσο πιο αποτελεσματική είναι η ήπια ισχύ ενός κράτους, τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία που διαθέτει. Ωστόσο, αυτό που διαφοροποιεί την πολιτιστική διπλωματία από την παραδοσιακή διπλωματία, που σε μέσες γραμμές αναφέρθηκε ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι ότι η πρώτη, δηλαδή η πολιτιστική διπλωματία, μπορεί να πείσει, να επηρεάσει και να σαγηνέψει τους πολίτες άλλων κρατών μέσω του πολιτισμού
γεγονός που δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω παραδοσιακών πολιτικών και διπλωματικών λειτουργιών. Δηλαδή παρέχει μία ατζέντα που αποτελεί αντίβαρο στην παρεξήγηση, το μίσος και την τρομοκρατία και λειτουργεί ως ένα ευέλικτο καθολικά αποδεκτό μέσο για την επαναπροσέγγιση των χωρών, των οποίων οι διπλωματικές σχέσεις είτε είναι τεταμένες είτε απουσιάζουν. Σήμερα, όπως άλλωστε υπόθηκε από τους ομιλητές, όλα τα κράτη μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, ανεξαρτήτως μεγέθους, με μία αίρεση πως αυτή η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα που έχει ένα κράτος να προσελκύει, να πείθει και να κινητοποιεί τους άλλους. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η αντίληψη της ήπιας ισχύως, όπως αυτή περιγράφεται από τον Αμερικανό καθηγητή Τζόζεφ Νάι, είναι πρωταρχική σημασία για τη διεθνή ζωή ενός κράτους, ιδιαιτέρως μέσα σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, το οποίο έχει οικοδομηθεί με τα ψυχροπολεμικά. Παραδείγματα τέτοιας άσκησης πολιτικής είναι σε όλους μας λίγο πολύ γνωστά. Ως προς την Ευρώπη όλοι γνωρίζουμε τα συνέδρια γαστρονομίας, τις όπερες που παρουσιάζουν τα κανάλια της Ευρώπης, το Arte TV, το Deutsche Welle, καθώς και το Euronews ή το BBC.